Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Μωυσή, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας επίσης. Σας βρίσκουμε στο σπίτι, υποθέτω, από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο για έκτακτα, όπου μιλήσαμε και νωρίτερα, μου είπατε ότι μόνο για έκτακτα βγαίνετε. Αυτά που ζητούμε να κάνουν οι άλλοι τα εφαρμόζουμε πρώτα εμείς. Έτσι. Εκτός από εμείς δεν μπορούμε δύσκολα, μου είπατε ότι τα στούντιο είναι δύσκολος χώρος. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε το πράγμα, να μην είμαστε πολύ συχνά και πολλές ώρες εδώ, αλλά η ενημέρωση για να φέρουμε εσάς σε επαφή με τον κόσμο πρέπει να είμαστε και εμείς εδώ. Αξιοποιήστε την τεχνολογία όσο μπορείτε για να περιορίσετε την αυτοθυσία σας, η οποία είναι αξιοσημείωτη και χρήζει βεβαίως της ευγνωμοσύνης και το επένω. Καλά, εσείς είστε. Η σημαία είστε εσείς, το ιατρικός κόσμος και το νοσηλευτικό προσωπικό και αυτοί που είναι με πάρα πολύ κόσμο στα σούπερ μάρκετ που για την τροφοδοσία της αγοράς. Είναι πολλοί κόσμος που είναι σε πολύ δυσκολότερη μοίρα από εμάς στο καθήκον αυτό των ημερών. Κύριε Ξαδάκλε, θέλω καταρχήν να μου πείτε έτσι πρώτα, ξεκινώντας μια πρώτη αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης στη χώρα, σε σύγκριση και με αυτά που γίνανε σε άλλες χώρες. Μια πρώτη αποτίμηση, έτσι. Πώς νιώθετε καλά εσείς, σαν Έλληνας επιστήμονας, για αυτό που βιώνουμε εδώ σήμερα? Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και είναι όλα περιοριστικού χαρακτήρα έχουν ληφθεί ταχύτερα από άλλες χώρες. Δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως και σε αυτό οφείλω να πω ότι η κοινωνία μας θα είχε καλύτερα αποτελέσματα αν είχε αντιδράσει με περισσότερη συνέπεια και συμμόρφωση από την πρώτη στιγμή. Αλλά τα μέτρα έχουν ληφθεί νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και βεβαίως λαμβάνονται και διαρκώς ναι. Μέτρα, όπως βλέπετε. Αυτό μπορεί να έχει σχέση και με το γεγονός ότι ελήφθησαν νωρίς, δηλαδή σε άλλες χώρες. Αποφάσεις που εμείς λάβαμε πολύ νωρίς τις έλαβαν όταν πλέον η κοινωνία ήταν ήδη είχε ήδη τρομάξει πάρα πολύ από τα αποτελέσματα που έβλεπαν γύρω τους. Το αν τρόμαξε ή δεν τρόμαξε, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το πώς εφάρμοσε έχει σημασία. Mm-hmm. Διότι εμείς βεβαίως εγκαίρως είπαμε μην κάνετε καρναβάλια, ναι. Αλλά μας βγάζανε τη γλώσσα στο τηλεοπτικό φακό και μας λέγανε τι είναι αυτός ο κορονοϊός που μας λέτε. Ναι, γιατί ακόμα δεν είχα πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Ναι, αλλά θα έπρεπε, όταν θα το πάρουμε χαμπάρι θα είναι πολύ αργά. Ναι. Εγκαίρως είπαμε κλείστε τα σχολεία και νόμισαν ότι κλείστε τα σχολεία για να πάνε να διασκεδάσουν. Ναι. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε αυτά. Να μην τα λέμε πάλι ξανά. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των ανθρώπων βλέπουμε ότι συμμορφώνεται, έχει συμμορφωθεί και έχει κατανοήσει. Οι τελευταίοι που έχουν απομείνει, που δεν εννοούν να καταλάβουν, θα πρέπει η πλειοψηφία να τους εξηγήσει ότι πρέπει να καταλάβουν, διότι δεν εκτίθενται μόνο αυτοί, εκθέτουν και τους γύρω τους. Είναι πολύ σημαντικό οποιοιδήποτε έχουν έρθει τις τελευταίες τρεις μέρες από το εξωτερικό και από οποιοδήποτε προορισμό, mm-hmm. να καθίσουν αυστηρά μέσα στο σπίτι τους για 14 μέρες. Αυτοί δεν πρέπει να βγαίνουν ούτε για ψώνια που βγαίνουμε οι υπόλοιποι, ούτε για μια επίγουσα εργασία που βγαίνουμε οι υπόλοιποι. Αυτός που έφτασε από ταξίδι. Χθες, προχθές, αντιπροχθές τη Δευτέρα, για 14 μέρες... Να κλειδαμπαρωθεί. Να δεθεί. Ναι. Να δεθεί. Κύριε δεν Ξαδάκλε. Πρέπει να βγει το σπίτι του αυτός. Εχθές ο κύριος Τσιόδρας, κατά την ενημέρωση, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που φοβάμαι ότι δεν το έχει καταλάβει καλά ο κόσμος. Ότι η καταγραφή που κάνουμε, τα κρούσματα που ανακοινώνονται, είναι αυτά τα οποία καταγράφονται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που λέει ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι μπορεί να έχουμε 2.000 και 3.000 κρούσματα. Χθες αυτό. Ενδεχομένως σήμερα περισσότερα. Κύριε Μωυσή, θα πρέπει. Να το δώσουμε λίγο, να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Ναι. Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι όταν λέμε ότι έχουμε 420 κρούσματα, σημαίνει ότι από αυτούς τους ανθρώπους που εξετάστηκαν και που εξετάστηκαν στην κατάλληλη χρονική στιγμή, mm-hmm. έχουν προκύψει μέχρι στιγμής 420 θετικά αποτελέσματα. Κάποια από τα αρνητικά αποτελέσματα τα σημερινά mm-hmm. μπορεί να γίνουν θετικά αύριο ή μεθαύριο ή κάποιοι να μην έχουν εξεταστεί ακόμα διότι δεν εκδηλώνουν συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη, παιδιά mm-hmm.
που δεν εξετάζονται αν δεν εκδηλώσουν συμπτώματα, ναι. εκδηλώνουν συμπτώματα σπάνια. Ναι. Άρα είναι ένας πληθυσμός ο οποίος δεν εξετάζεται. Ναι. Και με βάση αυτό, και δεν πρέπει να εξετάζεται, δεν υπάρχει λόγος να εξετάζεται. Και ενδεχομένως δεν έχουμε και την πολυτέλεια να εξετάσουμε. Δεν είναι θέμα πολυτέλειας. Είναι θέμα διαθεσιμότητας και υλικών. Πρέπει να εξετάζει κανείς 11 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα. Δεν γίνεται, ναι. Πουθενά. Τώρα, αυτό λοιπόν λέει ότι με κάποιο μαθηματικό μοντέλο, το οποίο βεβαίως είναι κατά προσέγγιση σωστό, ότι εφόσον έχουμε ανιχνεύσει περίπου 420, mm-hmm. κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν άλλοι 2.000 έως 3.000 οι οποίοι φέρουν τον κορονοϊό χωρίς να το γνωρίζουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην κουνιέται κανένας με κανέναν. Διότι αυτοί οι 2.000, ο καθένας το μεταδίδει σε 4. Ναι. Και μετά αυτοί, ο καθένας πάλι σε 4 και ο αριθμός γίνεται τεράστιος σε χρόνο ντετέ. Και θέλω να πω και κάτι. Αυτοί οι οποίοι πάνε και κάνουν τεστ για να βγει αρνητικό και μετά να γυρνάνε δεξιά και αριστερά, πιστεύοντας ναι. ότι δεν το έχουν πατήσει, ναι, ναι. αυτό ως συμπεριφορά είναι εγκληματική. Διότι πρώτον κανείς δεν τους λέει ότι δεν θα το πάθουν από κάπου αλλού. Ενδεχομένως εδώ να έχουν ευθύνη και τα ιατρικά τα κέντρα αυτά τα ιδιωτικά που τους κάνουν το τεστ. Επιτρέψτε μου. Κανείς δεν τους λέει ότι το τεστ που σήμερα είναι αρνητικό δεν θα είναι θετικό αύριο mm-hmm. χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή. Ναι. Άρα ο κατοίκον περιορισμός με τον τρόπο που έχουμε πει μέχρι τώρα αφορά τους πάντες. Είναι αυτό που είπατε εξ αρχής όλοι οι επιστήμονες, ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε όλοι σαν να είμαστε φορείς του ιού ήδη. Και προσέχουμε ακριβώς, να μην κολλήσουμε τους άλλους. Ακριβώς όπως το λέτε. Θέλω να πω επίσης το εξής. Έχει πέσει την αντίληψή μας και έχουμε ζητήσει κατεπηγόντως να απαγορευτεί mm-hmm. γρήγορα τεστ ανίχνευσης του ιού. Τα γρήγορα τεστ είναι απολύτως αναξιόπιστα. Αυτά που εφαρμόζαν στην Τουρκία. Ναι, είναι απολύτως αναξιόπιστα, είναι για άλλη χρήση. Οποιοδήποτε βγει από το σπίτι του για να πάει να κάνει ένα γρήγορο τεστ, mm-hmm. το ξαναλέω, ναι. Στο φαρμακείο ή οπουδήποτε αλλού, θα μπορεί να το κάνει, δεν ξέρω πού, θα έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος για την προφύλαξη της υγείας του, του ιδίου και των υπολείπων. Τα τεστ τα οποία είναι αξιόπιστα γίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, πρακτικά δηλαδή, όποιοι πρέπει να είναι μέσα σπίτια τους και ό,τι βήμα κάνουν, θα το κάνουν αφού μιλήσουν τηλεφωνικά με το γιατρό τους. Και όχι για ψυχολογικούς λόγους, έτσι, μόνο αν εκδηλώσουν κάποιο, αν νιώσουν ότι εκδηλώνουν κάποιο σύμπτωμα που είναι ύποπτο. Θα μιλήσουν με τον γιατρό τους, εφόσον για οτιδήποτε, και θα το πράξουν μετά από την οδηγία του. Αυτό θα παρακαλέσω όσες και όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή να το κρατήσουν ευλαβικά. Και να το διαδίδουν και στους διπλανούς τους, ενδεχομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμπλήρωση, την οποία ήταν απολύτως αναγκαία. Ναι, γιατί είναι πάρα πολλοί που ξέρετε που δεν ακούνε. Δεν είναι όλη μέρα ούτε στα μίντια, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε την έχουν. Ενδεχομένως έχουν και τη φιλοσοφία αυτή. Ότι δεν παρακολουθώ, ρε παιδάκι μου, τις ειδήσεις. Θεωρώ ότι είναι. Μας χειραγωγούν τα μέσα ενημέρωσης. Και δεν ενημερώνονται. Πρέπει και αυτούς να φροντίσουμε να τους καλύψουμε ενημερωτικά. Εμείς που τους έχουμε γείτονες. Αυτή τη στιγμή πραγματικά τα μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν πολύ και μας βοηθούν πολύ και θα πρέπει να τα ακούνε. Δηλαδή καλό είναι στο σπίτι που κάθονται να έχουν και ένα ραδιοφωνάκι. Κύριε Ξαδάκτηλε, λίγο... Το οποίο δεν τους περιορίζει, ναι, και να κινούνται στο χώρο. Έτσι. Κύριε Ξαδάκτηλε, λίγο το γεγονός ότι λειτουργούμε με αυτό το μαθηματικό μοντέλο, λίγο ενδεχομένως η επάρκεια των τεστ που μπορεί να έχουμε σαν Ελλάδα, και λίγο όλη αυτή η κατάσταση μας δημιουργεί, υπάρχει κίνδυνος ή υπάρχει ενδεχομένως, να μην το πω κίνδυνο, να το πω προοπτική, να βγούμε de facto, να καταλήξουμε de facto σε μία μέθοδο, μία στρατηγική ανοσίας αγέλης, όπως επισημαίνει ένας ερευνητής από την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Η επιλογή που έχει γίνει δεν είναι να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Δεν εφαρμόζεται. Γι' αυτό λέω de facto. Ο τρόπος αντιμετώπισης, ναι, που έδειξε να εφαρμόζεται κάποια στιγμή, τώρα φαίνεται να ταλαντεύεται στη Βρετανία, η Αγγλία. Ναι. Δεν εφαρμόζεται. Δεν παίρνουμε μέτρα με αυτό το σκεπτικό. Mm-hmm. Εάν όμως τα μέτρα
δεν τα εφαρμόζουμε, τα αγνοούμε, τα αντιστεκόμαστε, κάνουμε οτιδήποτε μας κατέβει στο κεφάλι μας, τότε ναι, βεβαίως αυτό θα γίνει. Ναι, άμα δεν είναι μέρος, είναι απόρρια του βαθμού της ατομικής ευθύνης, του πώς εφαρμόζει ο καθένας την ατομική βαθμή. Κοιτάξτε, άμα λέμε να καθίσουμε μέσα και δεν εννοούμε να καθίσουμε μέσα και κάνουμε τα ανάποδα από αυτά που λέμε να κάνουμε, τότε βεβαίως θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Θα σας πω ότι θα είναι τραγωδία να συμβεί αυτό, γιατί τότε θα έχουμε και οικονομικό κόστος και κόστος στην ανθρώπινη υγεία, γιατί όποιος προσεγγίζει η προσέγγιση Μεγάλης Βρετανίας λέει ότι δεν θα έχω οικονομικό κόστος και θα έχω κόστος στην υγεία των ανθρώπων. Ναι. Αυτή είναι η μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είναι θα έχω οικονομικό κόστος, αλλά δεν θα έχω κόστος ανάλογο στην υγεία των ανθρώπων. Με την αντοχή του συστήματος υγείας. Αν εμείς πάμε να έχουμε τη μοναδική ελληνική ευφυΐα, να έχουμε και κόστος στην οικονομία μας λόγω περιοριστικών μέτρων και κόστος στην υγεία μας λόγω μη εφαρμογής, φαντάζομαι ότι μετά είναι ο Έλληνας, θα πάρουμε το Νόμπελ βλακείας και θα το διατηρήσουμε για τα επόμενα 10 χρόνια. Μάλιστα. Με την αντοχή του συστήματος υγείας ακούω αρκετούς να πανηγυρίζουν ότι το σύστημά μας αντέχει και... αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε το ένα και το διαχειριζόμαστε χάρη στην επιτυχία όλων μας, έτσι, στο βαθμό που αναλογεί. Μέχρι στιγμής διαχειριζόμαστε το 1/100 της πίεσης που έχουν κληθεί να διαχειριστούν συστήματα παλάτια άλλων χωρών, που εμείς δεν έχουμε σύστημα παλάτι. Κοιτάξτε, το σύστημα υγείας που έχουμε έχει προβλήματα εδώ και δεκαετίες, αυτό το γνωρίζουμε. Ναι, παρόλα από τη γέννησή αυτά του. Είναι ένα ανεπτυγμένο σύστημα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα υπανάπτυκτο σύστημα. Ναι. Με όλα του τα προβλήματα. Mm-hmm. Θα το ενισχύουμε και θα το ενισχύσουμε όλοι και θα το βοηθήσουμε όλοι όσο χρειαστεί για να αντέξει, γιατί δεν έχουμε και άλλο, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Ούτε προλαβαίνει κανείς να χτίσει άλλο μέσα σε 2 εβδομάδες ή ούτε και προλάβαινε μέσα σε, με τη δεδομένη την ελληνική πραγματικότητα, ούτε προλάβαινε μέσα σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο. Το σύστημα υγείας όμως, δεν υπάρχει κανένα σύστημα υγείας που να μπορεί να αντέξει. Δεν θα σας πω 11 εκατομμύρια ασθενών, αλλά 1 εκατομμύριο ασθενών ή 100.000 ασθενών ταυτοχρόνως, δεν υπάρχει σύστημα που θα το αντέξει. Ναι. Εντάξει, δηλαδή 1 εκατομμύριο ασθενείς αυτή τη στιγμή ταυτοχρόνως σε οποιοδήποτε σύστημα, οποιασδήποτε χώρας, θα το κάνει να καταρρεύσει. Ναι. Οι Κινέζοι για 60.000 ασθενείς, χτίσαν ολόκληρο ξενοδοχεία μέσα σε 10 ημέρες. Ναι. Έτσι. Διότι οι αριθμοί είναι τεράστιοι. Άρα, να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία πρέπει και μπορούμε να κάνουμε και να γνωρίζουν όλοι ότι οι γιατροί όλοι, είτε δουλεύουν στο κρατικό σύστημα είτε δεν δουλεύουν στο κρατικό σύστημα, πολύ περισσότερο αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, θα δώσουμε τη μάχη μας και τη δίνουμε και ας είμαστε χειρότερα πληρωμένοι σε όλη την Ευρώπη. Μιλάω για τους γιατρούς του κρατικού συστήματος. Άφησε ένα παράθυρο ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα το λάβει υπόψη του πάρα πολύ. Το άφησε ένα παράθυρο αλλαγής. Χαιρόμαστε που το ακούμε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Η μισθή των Ελλήνων γιατρών είναι στο 1/3 της Κύπρου και της Μάλτας και δεν συγκρίνω με άλλες πλούσιες χώρες. Οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα έχουν και αυτοί σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έχουμε αυτοπεριοριστεί σε ένα 5% των δραστηριοτήτων μας χωρίς να αποζημιωνόμαστε. Αυτά όλα τα κάνουμε με όλη μας την ψυχή, όπως και με όλη μας την ψυχή απαντούμε όλοι στο τηλέφωνο του οποιοδήποτε είναι κλεισμένο στο σπίτι του και χρειάζεται τη βοήθειά του, αλλά θέλουμε οι οδηγίες μας να ακολουθούνται πιστά, συστηματικά, χωρίς ταλαντεύσεις. Γκρινιάξτε όσο θέλετε, κάντε όμως αυτά που σας λέμε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ και για εσάς και για μας. Δύο σημαντικά πράγματα, κύριε Ξαδάκλη. Το ένα αφορά τα φάρμακα και όλα αυτά που ακούμε για παρακετά μόλες, βιοπροφίνες, όχι για τη χλωροκαΐν, πώς τη λένε. Σπέβδει κόσμος και αγοράζει φάρμακα που ενδεχομένως είναι πολύ χρήσιμα για άλλους ανθρώπους που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα και τα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους. Λίγο εδώ να βάλουμε ένα πλαίσιο του τι γίνεται. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν φάρμακα αυτή τη στιγμή που μπορεί να πάρει ο άλλος να πάρει από το φαρμακείο και να θεραπευτεί ή να σταματήσει τον κορονοϊό αν νοσήσει στο σπίτι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε την εμπειρία
της Κίνας και άλλων χωρών που είχαν μεγάλους αριθμούς ασθενών, ναι, και ως προς τη φαρμακευτική αγωγή υπάρχουν κάποια όπλα χωρίς να υπάρχει το ένα και συγκεκριμένο και μοναδικό φάρμακο το οποίο θεραπεύει τον, ναι, κορονοϊό. Ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακούγονται πολλά και γράφονται πολλά, mm-hmm, ειδικά στο διαδίκτυο το οποίο έχει πάρει φωτιά, θέλω να πω ότι κανείς δεν πρέπει να στοκάρει φάρμακα και έχω ζητήσει με επίγον εγγραφό μου σήμερα να απαγορευτεί η πώληση αυτών των φαρμάκων χωρίς να υπάρχει ιατρική συνταγή η οποία να αναγράφει επάνω σαφώς το λόγο για τον οποίο ναι, θα πρέπει να χορηγηθούν τα φάρμακα. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι τα χρειάζονται από άλλες ασθένειες θα τα στερηθούν και οι άνθρωποι που θα τα χρειαστούν για τον κορονοϊό, άμα ο κάθε ακροατής και ακροάτρια πάει να πάρει κανένα δυο κουτάκια, mm-hmm, δεν θα τα βρίσκει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θα παρακαλέσω τα απλά πράγματα που λέμε, τα απλά πράγματα να τηρούνται. Τα πολύπλοκα πράγματα που διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ναι, να τα διαβάζουμε, αλλά να μην τα θεωρούμε ότι είναι δεδομένα. Και όπως έχω πει πολλές φορές, να ξέρετε ότι αν χρειαστεί να πάτε στο νοσοκομείο, mm-hmm, ο Dr. Google δεν εφημερεύει, ναι, και δεν είναι στο πρόγραμμα των εφημεριών για τους επόμενους 3 μήνες. Έτσι. Ακούστε λοιπόν εμάς και τους ανθρώπους που θα βρείτε στο νοσοκομείο αν το χρειαστείτε και προς Θεού κάντε με πολύ μεγάλη προσοχή όλα όσα λέμε και δεν ακουμπάμε και τα χέρια μας στο πρόσωπο. Σε ό,τι αφορά τις μάσκες, κυκλοφορεί τώρα τελευταία, έχει αρχίσει ένα τεράστιο διαφημιστικό κύμα στο διαδίκτυο ειδικά για υφασμάτινες μάσκες, για χειροποίητες μάσκες. Ξέρω ότι κάποιες δεκαετίες πριν οι γιατροί φτιάχνατε μόνοι σας τις μάσκες σας, ακόμα και στα χειρουργεία, για τα χειρουργεία, με συγκεκριμένη διαδικασία όμως. Λοιπόν, αυτές οι υφασμάτινες οι μάσκες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν κανένα αποτέλεσμα, έχει νόημα να τις ζητάει ο κόσμος? Κοιτάξτε, μάσκες δεν υπάρχουν παγκοσμίως. Ναι. Και εγώ με υφασμάτινη μάσκα χειρουργώ αυτές, mm-hmm, τις μέρες, όταν πρέπει να χειρουργήσω κάτι, ναι, το οποίο είναι επίγον, και εγώ υφασμάτινη μάσκα χρησιμοποιώ. Η υφασμάτινη μάσκα, εφόσον δεν υπάρχει τίποτε άλλο, έχει μία προϋπόθεση. Ναι. Μόλις γυρίσει από το σπίτι του, τη βράζει ή την πλένει, στο πλυντήριο εννοώ, ναι, και τη σιδερώνει. Ναι. Τη σιδερώνει. Αυτό. Και είναι μια πραγματική ανάγκη και λύνουν εν μέρη το πρόβλημα υπό τον όρο που είπα. Όχι έχω μια πάνινη μάσκα, τη βγάζω και την έχω μια εβδομάδα έτσι, ναι. Μία μέρα βράσιμο. Βγήκα έξω, μπήκα μέσα, η μάσκα κατελάχιστον σιδερώνεται. Μάλιστα. Κατελάχιστον. Κανονικά πλένεται ή βράζεται και μετά σιδερώνεται. Και κάτι διαδικτυακές πατέντες που βλέπουμε με χαρτιά κουζίνας που παίρνουν, τα διπλώνουν, φτιάχνουν με λαστιχάκια και το βάζουν στο πρόσωπο. Κοιτάξτε κύριε Μωυσή, αυτός ο οποίος θα βγει έξω και θα είναι τελείως εκτεθειμένος, mm-hmm, πρακτικά, ναι, θα πάρει τον ιό αν κάποιος στα γονίδια, κάποιος συνανθρώπου του, mm-hmm, έρθει σε επαφή με βλενογόνους του προσώπου του. Γι' αυτό, ναι, και λέμε μην πιάνετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας, διότι, ναι, τα χέρια σας μπορεί να μεταφέρουν τον ιό από μια επιφάνεια στη μύτη σας, στα μάτια σας, στο στόμα σας. Ναι. Αυτός λοιπόν ο οποίος θα βγει έξω και θα είναι τελείως απροστάτευτος, καλύτερα να προστατεύσει το στόμα του, τη μύτη του με κάτι. Με κάτι. Είναι καλύτερο από το τίποτα. Δηλαδή, ένα κασκόλ που λέει ο λόγος πλήθος, να βάλει, ας πούμε. Σε ένα πλήθος μέσα, ναι, βάλτε το κασκόλ μπροστά, αν το έχετε, ή ένα μαντίλι, ναι, ή το πουκάμισό σας. Ναι, προστατεύετε, ναι, ναι, τις διόδους από τις οποίες περνάει αέρας μέσα μας. Διότι από εκεί περνάει και ο κορονοϊός. Δεν είναι απόλυτη προστασία, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το τίποτα. Μάλιστα. Αλλά με αυτή την έννοια να το ξέρουμε. Όχι ότι το έβαλα και είμαι οκ. Okay. Και το τελευταίο, κύριε Ξαδάχτυλε, εσείς έχετε μια εικόνα. Σας είδα και βέβαια είδα και τηλεοπτική σας συνέντευξη, στην οποία σας διστακτικός να προβείτε σε κάποιες εκμυστηρεύσεις ενδεχομένως. Αλλά έχουμε καλά νέα, πραγματικά καλά. Ακούμε πολλά πράγματα για φάρμακα που εντοπίζονται, για το εμβόλιο κτλ. Έχω την αίσθηση ότι κάτι γίνεται και στην Ελλάδα σε σχέση με την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ιού. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από την εμπειρία που είχαν οι άνθρωποι που αντιμετώπισαν τον ιό στις αρχές του Ιανουαρίου, στα τέλη Δεκεμβρίου, mm-hmm, στην ακρινή Κίνα. Εμείς έχουμε όλη αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο όπλο μας. Αλλά το απόλυτο όπλο είναι ότι μένουμε απομονωνόμαστε,
Και όταν θα είμαστε έξω, επίσης κάτι που ξέχασα να πω. Μιλάω για το φάρμακο. Πλησιάζει... Αν υπάρχει φάρμακο ή αν βρισκόμαστε κοντά στο φάρμακο ή στο εμβόλιο. Ναι. Σας απάντησα ότι έχουμε την εμπειρία. Ναι. Έχουμε την εμπειρία. Το αν θα φτάσουμε στο φάρμακο ή δεν θα φτάσουμε δεν το ξέρω. Αλλά μέχρι εκείνη τη μέρα που με χαρά θα μας ανακοινώσουν όλοι ότι έχουμε το φάρμακο ή έχουμε το εμβόλιο, έχει μεγάλη σημασία να κρατάμε τις αποστάσεις. Αυτό παρέλειψα να το πω προηγουμένως, ναι. Ξέχασα μέσα στα πολλά που έχουμε πει, ότι δεν πλησιάζουμε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε έξω, καθόμαστε σε απόσταση. Θα πρέπει όταν απλώνει ο άλλος το χέρι του και εμείς το δικό μας, να μην ακουμπάνε τα χέρια μας. Ναι. Αυτό είναι το όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Κύριε Ξαδάκτυλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσή. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.